Κύριε Αντιδήμαρχε, από σήμερα το πρωί τέθηκε σε εφαρμογή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αλλαγή φοράς σε κάποιες οδούς της Πτολεμαΐδας. Πείτε μας λοιπόν. Ναι, είναι τρεις οδοί. Είναι η Τσαλτάρη, η Θεμιστοκλή Σοφούλη και Ιωάννου η Ιωάννου Χριστίδη. Επανήλθε στην αρχική του μορφή το σχέδιο κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης, ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου που είχαμε στην Ιωάννη Χριστίδη. Είναι λίγο, είχε συνηθίσει ο κόσμος τη φορά των δρόμων. Πρέπει να ευστήσει λίγο την προσοχή του, να προσέξει τα σήματα για να μην έχουμε μικροατυχήματα. Είχατε προειδοποιήσει, αν δεν κάνω λάθος, πριν μία εβδομάδα περίπου ως Δήμος. Είχε βγει δελτίο τύπου από το Δήμο κανονικά, βγήκε και χθες σε όλα τα μέσα. Και υπάρχει σήμερα βλέπουμε τροχέα, εδώ την τροχέα. Υπάρχει τροχέα, υπάρχει η δημοτική αστυνομία από το πρωί. Και τη δημοτική αστυνομία. Ενημερώνει τον κόσμο, δεν είμαστε στη λογική ότι θα τους γράψουμε τώρα. Απλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος για να αποφύγουμε τα μικροατυχήματα. Ναι. Απλώς γίνονται κάποιες συστάσεις από ό,τι βλέπουμε σήμερα εδώ στους οδηγούς. Η εφαρμογή έτσι με πιο αυστηρά κριτήρια θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα. Θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην περιοχή σήμερα αύριο θα καταλάβουν ακριβώς τι έχει συμβεί και δεν θα αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα. Για ό,τι και να κάνει ο Δήμος, διαμαρτυρίες θα υπάρχουν, αλλά... Ο κόσμος τι λέει, πώς δέχτηκε την αλλαγή αυτή της φοράς στην κίνηση των οχημάτων στις συγκεκριμένες οδούς? Εντάξει, φαίνεται ότι δεν έχει πρόβλημα κανένας, γιατί γνωρίζαν όλοι ότι έτσι, αυτή είναι η φορά των δρόμων. Απαιτείται ένα στάδιο προσαρμογής όμως. Δεν φαίνεται ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα μέχρι στιγμής από διαμαρτυρίες. Θεωρώ ότι θα κυλήσει ομαλά και θα προσαρμοστούμε όλοι στις νέες συνθήκες.